Έχουμε βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα. Είναι μια διπλή εκδήλωση, είναι η παρουσίαση της φανέλας Πάιπας Γιάννα, η επίσημη παρουσίαση, και επίσης θα παρουσιάσουμε και τα νέα μεταγραφικά μας αποκτήματα. Με ιδιαίτερη χαρά είναι μια οικογενειακή εκδήλωση, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό επιτελείο, ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο, και θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της φανέλας. Φέτος, μέσα στην αναβάθμιση γενικά που επιχειρείται από την ομάδα μας, αποφασίστηκε να αναλάβει τη χορηγία της φανέλας μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η Nike. Οι φανέλες, όπως βλέπετε, είναι αυτές, μπορείτε να τις φωτογραφίσετε τώρα ή να τις πάρετε, παιδιά, γιατί μετά θα γίνει η παρουσίαση. Η πρώτη φανέλα είναι αυτή εδώ πέρα με τη ρίγα. Πρόκειται για μια ιστορική φανέλα, οι παλιότεροι θα τη θυμούνται. Είναι η φανέλα που ουσιαστικά χαρακτήριζε την ομάδα της ΠΑΕ Παζιάννα, ειδικά τη δεκαετία του 70. Ήταν αυτή που ουσιαστικά βλέποντάς την, το μυαλό όλης της Ελλάδας πήγαινε κατευθείαν στο Παζιάννα. Υπάρχει η μπλε η ρίγα στα αριστερά και η προσθήκη από ό,τι βλέπω είναι στο μανίκι που έχουμε και εδώ πέρα μια μπλε ρίγα. Η δεύτερη φανέλα είναι μια καινούργια φανέλα που εισάγει τώρα η Nike για πρώτη φορά. Η ιδιαιτερότητα που έχει είναι το ότι έχει το γιακαδάκι με ένα κουμπί. Είναι αναβαθμισμένες όλες οι φανέλες, είναι μια καινούργια κολεξιόν. Και επίσης οι δύο των τερματοφυλάκων, μία η βασική θα είναι η μαύρη, όπως επίσης και η πορτοκαλί, ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει η ομάδα. Τώρα, αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε, να κάνουμε κάτι, μπορείτε να το κάνετε αυτή τη στιγμή και να αρχίσουμε τη συνέχεια τη παρουσίαση. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα καινούργια μεταγραφικά μας αποκτήματα, τα οποία ήρθαν φέτος για πρώτη φορά στην ομάδα μας. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση με τον τερματοφύλακα μας, τον Βελίδη. Λοιπόν, ο Μάριος Βελίδης είναι ένας τερματοφύλακας, ο οποίος γεννήθηκε 4 Απριλίου του 1987. Δεν κάνουμε λάθος, Μάρκος. Λοιπόν, 1,85-1,87 κιλά και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Άρη της Θεσσαλονίκης, το οποίο ο Άρη υπήρξε και αρχηγός. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές ομάδες νέων ελπίδων, ενώ ο Φερνάντο Σάντον τον είχε επιλέξει και για την Εθνική Ελλάδα. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γιώργο Βασίλη, να δώσει τη φανέλα στον Μάριο. Μια δήλωση να κάνεις. Εύχομαι να έχουμε υγεία, εύχομαι να είμαστε πολύ καλά από θέμα τραυματισμών, να μην έχουμε το παραμικρό. Πραγματικά, από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ πέρα συνάντησε ένα ιδιαίτερο κλίμα. Νομίζω ότι ρόλο παίζουν πάρα πολύ τα παιδιά σε αυτό το πράγμα. Ιδίως οι παλαιότεροι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο Παζιάννα και ιδίως τα παιδιά που είναι από τα Γιάννα. Πραγματικά είναι η τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σας και θα είναι μεγάλη μου χαρά να πετύχουμε τους στόχους μας και να, με αυτές τις νέες φανέλες να έχουμε μόνο νίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα που ουσιαστικά αποτελεί μια εσωτερική μεταγραφή. Είναι ο Άλμπερτ Μουσακάη. Άλμπερτ. Άλμπερτ. Κινηθεί στις 4 Ιουνίου του 1987, 1,75 ύψος, αγωνίζεται... 1,75. Άλμπερτ.
ο οποίος είναι διεθνής με τις ομοσπονδιακές ομάδες Ελπίδων και Νέων της Αλβανίας. Θα παρακαλούσα τον Γιώργο τον Ιωάννου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών Γενικό Αρχηγό στις υποδομές της ΠΑΕΠΑΣ για ένα, να δώσει τη φανέλα του Αρμένου. Εδώ και γάλα, εδώ. Άρα και πάλι να άρχισε να φαίνεται το όνομα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρό μας, τον προπονητή μου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Την περαιτέρω σεζόν αγωνιζόταν στην Κύπρο, στον Ερμή Αναντίπου. Ο πρόεδρος πάλι ο κ. Βασίλης, να δώσει και φανέλα στον Γυρίστε για τους κανόνες σας. Γυρίστε για μιλούν. Γιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω την οικογένεια να το πάσει και υγεία. Εύχομαι μαζί με τους φίλους μου, συμπαίκτες και τους προπονητές μου να έχουμε μια ποδοσφαιρική χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες. Η κυρία μας φανέλα εύχομαι να μας φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα που όλοι θέλουμε. Και σε τέλος της χρονιάς να μας βρει όλους ευχαριστημένους και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα που όλοι θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να έρθει να δώσει τη φανέλα και να υποδεχτεί το στιτσάπ. Το 1991 ή το 1981 είναι επιθετικός ο Τσάλτον. Αγωνιζόταν για 4 χρόνια στη Χάκη. Είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες νέων και ελπίδων της Ολλανδίας. Εδώ κύριε Τασά. Γυρίζει και από εκεί. I want to thank everyone and I hope you're going to make a good season. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και εύχεται μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ο Γιώργος Καμπάρης είναι ο επόμενος προσφαιριστής μου. Και παρακαλώ τον Αλέξη Μιχαήλ, το δεύτερο παλαιότερο παίκτη της ομάδας μας, ο οποίος καθώς έχει ξεκινήσει από τις υποδομές, προς τον Γιώργο Μαρτυριάδη, τον νεότερο τερματοφύλακα. Γεννημένος το 23 του 1982, έχει ύψος 1,86, αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Από εδώ κύριε Μιχαήλ. Ανοίξτε τη φανέλα. Ανοίξτε τη φανέλα πάνω. Ο επόμενος ποδοσφαιριστής μας είναι ο Απόστολος Κόδρας. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα, κύριο Παπαγεωργίου. 9/12/1988, έχει ύψος 1,85, αγωνίζεται στη θέση του στόπερ. Είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες νέων και ελπίδων της Ελλάδας. Δώστε και δώστε κρατάκι ο Κόδρας. Εδώ ο Κόδρας. Γυρίστε από εκεί,
πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του Πάση Γιάννηνα που δείξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω μέσα από τη δουλειά να τους δικαιώσω και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μου και με τις καινούργιες φανέλες πάντα επιτυχία. Προκειμένου να δώσει τη φανέλα. Δύο Αργεντινοί στην ίδια πόλη. Από εδώ να κουδίσεις, από εδώ. Bueno, quería agradecer a la escuadra, a mis compañeros por el buen recibimiento y ojalá que pueda ayudarme a adaptarme rápido al fútbol y al país acá. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα, τους συμπαίκτες και όλα αυτά που με δεχτήκαν τόσο καλά. Ελπίζω να πάμε πάρα πολύ καλά και να εύχομαι μια καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Okay, ευχαριστώ. Bueno, τώρα θα μιλήσω εγώ λίγο. Είναι μεγάλη μου χαρά που πάλι έχουμε ένα ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή και ελπίζω να είναι όσο καλό όσο ήταν και τις άλλες χρονιές, γιατί να θυμόμαστε ότι και πέρσι με τον Ντεβισέντη γράψαμε μία χρυσή σελίδα μαζί σας, όπως ήταν παλιά, πάλι με κάποιους ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή. Εύχομαι να βοηθήσει αυτή την ομάδα, να σας βοηθήσει εσάς, εσείς να το βοηθήσετε, για να φεύγει από εδώ όπως φεύγουν όλοι προς Αργεντινή και μιλάνε για αυτή την πόλη, για αυτή την ομάδα, τα καλύτερα λόγια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ευχηθώ και εγώ στους νέους ποδοσφαιριστές σοβαρή δουλειά, καλές επιτυχίες στο γήπεδο. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι και αυτή την χρονιά θα είμαστε κοντά στους ποδοσφαιριστές, κοντά σε όλους σας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάλογη πορεία όπως ήταν και η περσινή. Όπως ξέρετε, απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι η παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο. Γι' αυτό και στη μέρα αυτή καλούμε όλους τους φιλάθλους να είναι κοντά μας, να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές, κοντά στα νεαρά παιδιά στις υποδομές, κοντά στους προπονητές, ώστε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε σε αυτή την πόλη να είναι το ανάλογο. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλώς ήρθατε. Κλείνω την παρουσία των μεταγραφών, μετά το καλωσορίζουμε και από την διοίκηση, με τον κριτικό. Πού είναι το εντάξει, καλά, φεμίδω για τρέ. Το όνομα. Εντάξει. Έλα για τρέ. Γύρισε μου. Εμένα για μένα, θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΠΑΣ και με τη σειρά μου να ευχηθώ τα καλύτερα για την ομάδα μας. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι η μέρα που παρουσιάζουμε ουσιαστικά τις νέες φανέλες και τα νέα αποκτήματα. Για μένα είναι όλοι καινούργοι, αλλά πιστέψτε με το κλίμα που υπάρχει σε αυτή την ομάδα, θεωρώ πως με έχει κάνει να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι χρόνια σε αυτή την ομάδα. Θέλω να ευχηθώ από εδώ στα παιδιά πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και σε όλους τους υπόλοιπους να υπάρχει ενότητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλή χρονιά. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν.
Ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, κύριο Χρυσοβασίλη, τον προπονητή μας, τον κύριο Παντελή, για την τιμή που μου κάναμε να βρίσκομαι στην ομάδα. Μπορεί να ακούγεται συνηθισμένο, αλλά για μένα είναι τιμή γιατί ξεκίνησα από χαμηλά και βρίσκομαι τώρα στην πρώτη εθνική και μου κάνει και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Συνάντησα μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, εξαιρετικούς χαρακτήρες, εξαιρετικούς επαγγελματίες και οι προσδοκίες είναι ψηλές. Θεωρώ όλα αυτά μαζί, συν την τεχνογνωσία του προπονητικού team, θα πετύχουν τους στόχους που έχει η ομάδα. Εύχομαι υγεία στα παιδιά, χωρίς τραυματισμούς, καλή χρονιά και όλα θα πάνε καλά. Πριν κλείσουμε την εκδήλωσή μας, θέλω να ευχαριστήσω τον Στάθη τον Σούτη για την παραχώρηση της αίθουσας σήμερα και για όλη την εξυπηρέτηση. Και θέλω να κάνω μια αναφορά που θα πρέπει να γίνει και αισθάνομαι την ανάγκη να την κάνω. Ο Στάθης ο Σούτης δεν είναι οποιοδήποτε επιχειρηματίας της πόλης και τον Βαζιάννα είναι ένα σημαντικό πρόσωπο και σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα μας, σε μια διοίκηση πρωτοδικείου, ήταν από τα ενεργότερα μέλη, στάθηκε τόσο ηθικά όσο διοικητικά αλλά και οικονομικά. Ήταν η δύσκολη εποχή που οι παλιότεροι θυμόμαστε, τότε που ο Σωτήρης ο Παπάς, ο Τάκης ο Γραμμινιάτης, ο Κώστας ο Πρόκος, ο Μιχάλης ο Πέτσος, ο Στάθης, ο Λάκης ο Παπαγγέλης, ήταν αυτοί που στηρίξαν την ομάδα και κατάφεραν να επιβιώσει. Ευχαριστούμε λοιπόν και για τη φιλοξενία και για πρώτη φορά εδώ δημόσια όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την ομάδα μας είχαν σταθεί. Επίσης, μια ακόμη αναφορά θέλω να κάνω. Εκτός από τις μεταγραφές που έκανε η ΠΑΕΠΑΣ για ένα, φέτος δώσαμε και ένα ποδοσφαιριστή στην Ιταλία, το ξέρετε όλοι, τον Μάριο τον Οικονόμου. Ίσως γι' αυτό και επιλύθηκε, σας μπερδεύω μάλλον. Ο οποίος έκανε και ένα εξαιρετικό ντεπούτο και θέλουμε να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και πραγματικά να διαφημίζει εκεί και τα Γιάννα και τον Παζιάννη. Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Σας περιμένουμε το απόγευμα, 6.30 ώρα είναι ο αγιασμός και 7 η ώρα είναι ο αγώνας με την ΠΑΕ Βέρεια, το σημάδι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.